Σύμφωνα με πανελλαδική δημοσκόπηση που διενήργησε η εταιρεία Interview, η κυβέρνηση κρίνεται από τους πολίτες ως η καταλληλότερη να διαχειριστεί κάθε τομέα, μεταξύ των οποίων την οικονομία 51%, έναντι του ΣΥΡΙΖΑ 21%, την πανδημία 54%, την εξωτερική πολιτική 58%, την άμυνα 60% και τις επενδύσεις 61%. 3 χρόνια μετά τη συμφωνία των Πρεσπών, φαίνεται πως η πλειοψηφία των πολιτών, στο 38%, εκτιμά ότι η χώρα μας είναι χαμένη εξαιτίας της συμφωνίας, με το 29% να βλέπει ότι είναι κερδισμένη. Την ίδια ώρα, μια ενδεχόμενη ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στο 40% των ερωτηθέντων αντίθετους, πιστεύοντας πως θα είναι χειρότερα για την Ελλάδα, και το 33% θεωρεί ότι θα είναι καλύτερα. Πρώτης αποτελεσματικότητα, σύμφωνα με την αξιολόγηση των πολιτών, είναι ο Βασίλης Κικίλιας με 7,5, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος με 7,2 και ο Άδωνης Γεωργιάδης με 7, και ακολουθούν ο Κυριάκος Πιαρακάκης με 6,9, ο Χάρης Θεοχάρης με 6,3, ο Νότης Μηταράκης με 6,1, με τελευταίους τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη 6 και Νίκη Κεραμέως 5,8. Σύμφωνα με την αξιολόγηση των πολιτών και την καταγραφή των απόψεών τους, η μεγάλη πλειοψηφία του 37% εξακολουθεί να εμπιστεύεται την κυβέρνηση Μητσοτάκη και θα την ψήφιζε αν η ερχόμενη Κυριακή είχαμε εκλογές. Με διαφορά 14,8% από τη Νέα Δημοκρατία του ΣΥΡΙΖΑ, εμπιστεύεται το 22,2%. Ακολουθεί Κινάλ με 7%, Κουκουέ 5,7%, Ελληνική Λύση 4,6%, Μέρα 25 3,4%, Άλλο 8,1% και 11% αναποφάσιστη. Σε αυτή τη δημοσκόπηση αποφύγαμε να βάλουμε ερώτημα για καταλληλότητα μεταξύ Πρωθυπουργού και κ. Τσίπρα. Αντίθετα, βάλαμε μία πολυερώτηση, θα έλεγα, ως καταλληλότητα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ σε ένα φάσμα θεμάτων, μάλλον σε όλα τα θέματα τα οποία απασχολούν μια κοινωνία, αρχίζοντας από την άμυνα, την παιδεία, την υγεία, την πανδημία και καταλήγοντας και στο περιβάλλον, τα εργασιακά, τη σύνταξη, τη συντάξη, τις επενδύσεις κτλ. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια σαφέστατη υπεροχή για τη Νέα Δημοκρατία. Και νομίζω αυτό είναι ξεκάθαρο, ότι σε όλα αυτά τα πεδία είναι πολύ μεγάλη η διαφορά της μεταξύ της με το ΣΥΡΙΖΑ. Αν αναλογιστεί κάποιος βεβαίως ότι τώρα, επειδή μιλάμε και στην Καβάλα γενικότερα, ότι ο ένας έχει τον Παναγιωτόπουλο υπουργό άμυνας και ο άλλος έχει τον Καμένο, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτές οι συγκρίσεις ευνοούν βεβαίως τη Νέα Δημοκρατία. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι σε όλα τα σημεία η Νέα Δημοκρατία κερδίζει τον αγώνα, χωρίς να χρειαστεί να βάλουμε το ερώτημα το οποίο ίσως να έχει κουράσει και δεν έχει και νόημα πλέον, αν μεταξύ των δύο είναι καταλληλότερος πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης ή ο Τσίπρας. Εθνικά θέματα πάντοτε επιλέγουμε να βάλουμε ένα-δύο ερωτήματα, και νομίζω ότι υπήρχε και momentum αυτή τη φορά, γιατί πέρασαν 3 χρόνια ακριβώς από τη συμφωνία των Πρεσπών, αλλά και τα ελληνοτουρκικά είναι θέματα τα οποία πάντοτε μας απασχολούν. Κάνανε μια ερώτηση τι βλέπουν και πώς βλέπουν οι Έλληνες μια ενδεχόμενη ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εντάξει, τώρα η κοινή γνώμη τα βλέπει όπως τα βλέπει. Υπάρχουν και υπέρ, υπάρχουν και κατά. Από εκεί και πέρα δεν έχει ξεκινήσει ούτε αυτή η συζήτηση. Βεβαίως η Τουρκία επιδιώκει να θέλει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή δεν δείχνει τόσο ανοιχτή, και συγκεκριμένα και πολύ σημαντικές χώρες δεν θα ήθελαν να δουν μια τέτοια εξέλιξη. Και στην πρόθεση ψήφου βεβαίως έχουμε ακόμα μια φορά μια πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, η οποία παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει 2 χρόνια από τις τελευταίες εκλογές, η διαφορά αυτή μεγαλώνει, εν πάση περιπτώσει είναι σταθερά διψήφια, και βλέποντας και κάνοντας από το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουν καινούργιες μετρήσεις εάν θα υπάρξει κάποια είδους διαφορετική τάση.